ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι τα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@papakipiradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλιαράκι «Βασιλεία του Θεού» του πατρός Ηλία Μαστρογενόπουλου. Ένα μικρό βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Μιλάει όμως για ένα πολύ βασικό θέμα, το βασικότερο όλων για εμάς τους χριστιανούς, που είναι η Βασιλεία του Θεού, ο ερχομός της στη γη, δηλαδή ο Χριστός, και η σχέση η δική μας μαζί Του και επομένως με τη Βασιλεία του Θεού. Λέγαμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι Βασιλεία πίστης και είδαμε τρία βασικά χαρακτηριστικά της πίστης στην χθεσινή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό. Η πίστης είναι μια δύναμης, κινητήριος δύναμης, καταπληκτική δύναμης. Ο πιστεύων άνθρωπος είναι και ο δυνατός. Αποκτά νέας δυνάμεις, πτερά φυτρώνουν στην ψυχή του. Ας ακούσουμε τον παντοδύναμον τι λέγει. Τι μας είπεν όταν ήλθε εις τον κόσμο. Ειδώ τρεις από τις κατηγορηματικότατες διαβεβαιώσεις του, τις οποίες έκαμε ο ίδιος προς ανθρώπους σαν εμάς και είναι καταγεγραμμένες. Η πρώτη διαβεβαίωση. Ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Η δευτέρα διαβεβαίωση. Ο πιστεύων εις εμέ τα έργα εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει και μίζω να τούτον ποιήσει. Η τρίτη διαβεβαίωση. Εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως και μη διακριθείτε και μη ταλαντευτείτε, δηλαδή ου μόνον το της σικής ποιήσετε, όχι μόνο μπορείτε να ξηράνετε μια σική, αλλά ελέγετε αν τη σικαμίνο ταύτη εκριζώθητη και φυτεύθητη εν τη θαλάσσι και υπήκουσεν αν ημίν. Και εις άλλο παράλληλον χωρίον, όχι μόνον τούτο θα εκάμενατε, αλλά καν το όρι τούτο ήπητε άρθητη και βλήθητη στην θάλασσα να γεννήσετε. Και τρεις διαβεβαίωσεις είναι η μία κατηγορηματικότερα από την άλλην και περισσότερον απόλυτος από την προηγουμένην. Ας προσέξουμε από μίαν εκάστην, εκ των τριών διαβεβαιώσεων μίαν λέξην. Από την πρώτην το πάντα δυνατά το πιστεύοντι, από την δευτέραν και μίζω να τούτον ποιήσει, από τι κάνω εγώ ο Θεός, και από την τρίτην ου μόνον το της οικής. Όλα μπορούμε να τα κατορθώσουμε και μίζωνα και ου μόνον αυτά τα θαύματα τα καταπληκτικά. Ειδικώς το τρίτο χωρίο έχει μια κλίμακα μέσα του, ένα κλιμακωτό σχήμα. Στο πρώτο σκαλοπάτι είναι το θαύμα της ξηρανθής οικής, ή στο δεύτερον σκαλοπάτι το θέμα είναι να μεταφέρουμε ένα δένδρο μέσα στη θάλασσα, και στο τρίτο σκαλοπάτι να μεταφέρουμε ένα όρος ολόκληρο πάλι μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή τα πιο παράδοξα, τα πιο απίθανα, τα πιο απίστευτα πράγματα μας λέγει ο Κύριος ότι επιτυγχάνονται με αυτή την κινητήριο δύναμη. Τώρα, ποιο είναι το μυστικό αυτής της δυνάμειος? Ανατρέχονται στις μερικάς προσωπικότητες που είχαν αυτή τη δύναμη, όπως ήταν ο Αβραάμ και η Σάρα στην Παλαιάν Διαθήκη, η Χαναναία και ο Εκατόνταρχος στην Κοινήν, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ενίκησαν τα βλεπόμενα και τα φαινόμενα. Ενίκησαν ακόμη το μυαλό τους και το λογικό τους, δια τούτο ενίκησαν και την φύση και τον Θεόν. Ο συνήθις άνθρωπος έχει ως απόλυτον κριτήριον το μυαλό του και τα μάτια του. Αυτά τα δύο πράγματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξεπέρασαν αυτών των μέσων όρων και μετετάγησαν στην βασιλεία της πίστεως δεν έχουν μόνον αυτά τα δύο όργανα τα οποία έχει πάσα άνθρωπος. Έχουν ένα τρίτο όργανο που τα ξεπερνά, δεν τα χρηστεύει αυτά αλλά τα ξεπερνά, και ενίοτε αφήνουν αυτά τα δύο ως ανεπαρκή και ακολουθούν μίαν άλλην καταπληκτική δύναμη ή μίαν άλλην ταχύτητα, αν θέλετε, με την οποία ανεβαίνουν πιο ψηλά εις των ανήφορων, και δι' αυτό οίκουαν εκάστοτε αυτοί οι άνθρωποι την φωνήν του Θεού, ο οποίος τους έλεγε «γεννηθήτωσι ως θέλεις, κατά την πίστην ημών γεννηθήτω ημίν, η πίστη σου σε σωκέσε». Εις τις περιπτώσεις αυτές ο Θεός παραδίδεται εις τον άνθρωπον αμαχητή, υποχωρεί και κάνει το θέλημα του ανθρώπου, φίλοι ακρότες.
Αντιθέτως, ο χωρίς πίστην είναι αδρανής και ασθενής. Δια τούτο ο Θεός τον κατηγορεί δρυμύτατα. Τι δηλίεστε ολιγόπιστη? Τον ολιγόπιστον μαθητήν του τον ονομάζει δηλών ο Θεάνθρωπος. Εις άλλου σημείων, ακόμη βαρύτερα ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν. Την απιστίαν τη χαρακτηρίζει όχι μόνον δηλίαν αλλά και σκληροκαρδίαν. Και εις άλλο σημείο, όταν οι μαθητές τον εκείταζαν παράξενα, τα είχαν χαμένα, διότι δεν μπόρεσαν να κάνουν ένα θαύμα, δια την απιστίαν ημών, τους απήντησε. Επομένως η πίστη, φίλοι ακροατές, δεν μας δίδει μόνον μίαν δύναμη, αλλά εισάγει το θαύμα εις την ζωή ως κάτι απαραίτητο, ως βασικών και ουσιώδες στοιχείων της ζωής μας. Δια τούτο βλέπομεν και εις τα Ευαγγέλια, εις των βίων του Χριστού και εις των βίων των Αγίων, το θαύμα να είναι συνυφασμένο με τη ζωή των μεγάλων αυτών προσώπων. Εμείς αντιθέτως το έχουμε βάλει στο περιθώριο της ζωής μας σαν κάτι έκτακτο, παράξενο, μακρινό. Το έχουμε ξεχωρίσει από την καθαυτό πορεία της ζωής μας δια την απιστίαν ημών. Έχουμε χάσει την αίσθηση του θαύματος και δια τούτο και του χριστιανισμού. Χριστιανισμός χωρίς θαύμα είναι άνοστος, ανάλατος, ανούσιος, νεκρός, σώμα χωρίς ψυχή, δηλαδή πτώμα. Με όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι η πίστης δεν είναι απλώς μία των εντολών ή μία των αρετών. Είναι η βάσης, η γρίζα, η ατμόσφαιρα, το βασικό μοτίβο της νέας θρησκείας του Ιησού Χριστού. Κεντρικό στοιχείο της βασιλείας του. Είναι ένας νέος τρόπος αντιμετωπίσεως όλων των πραγμάτων. Όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών. Η πίστης είναι μία άλλη τάξη πραγμάτων, υπερφυσική, εις την οποία πρέπει να εισέλθει κανείς. Μια Θεία Βασιλεία εις την οποία πρέπει ο καθής μας να καταταγεί. Δια τούτο η Χριστιανική Εκκλησία εθεώρησε την πίστη πάντοτε ως χάριν του Θεού, ως δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, ως κάτι το οποίον δεν μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με τας ειδικάς μας δυνάμεις, αλλά έχουμε την ανάγκη να μας το προσφέρει ο ίδιος ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν μια μετάσταση από την συνήθη φυσική κατάσταση εις αυτήν την κατάσταση τη νέα και πρωτοφανή που έφερε ο Κύριος και η οποία μας εξεικονίζεται όχι μόνον με τα παραδείγματα του Ευαγγελίου αλλά και ιστορικώς εις το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής. Βλέπουμε εκεί μια θαυμασία αναπαρίθμηση πολλών τιού των περιστατικών που έγιναν διαμέσου των αιώνων από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εκρατούσαν των θηριών της πίστεως και οι οποίοι με αυτό το όπλο ενίκησαν και τη φωτιά και το μαχαίρι και τους λέοντας και την φυσική αδυναμία και των κατακλυσμών όπως ο Νόε, τα πιο μεγάλα δηλαδή και τα πιο τρομερά στοιχεία της φύσεως, και την ατεκνία όπως η Σάρα και το θάνατον όπως ο Ενόχ. Και όλοι αυτοί, μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, επήραν αυτή τη σφραγίδα, αυτή τη μαρτυρία του Θεού και μετετάγησαν εις την άλλην σφαίραν των οπλητών της παρατάξεως Κυρίου και επέτυχαν αυτά τα πράγματα με αυτή την καινούργια δύναμη. Όλοι αυτοί οι γενναίοι, από το Αβραάμ μέχρι του Κοσμάτου Αιτωλού, και όχι μόνον άτομα, αλλά και λαοί, με αυτό το όπλο ενίκησαν τας βασιλείας του αιώνος τούτου. Παράδειγμα, η Ερυθρά Θάλασσα και η Ιεριχώ εις την αρχαιότητα, το 1821 και το 1940 σήμερον. Δυστυχώς, σήμερον τρεις αιώνες περίπου ανθρωποκεντρικού ορθολογισμού μας έχουν ζυμώσει με κάτι άλλο. Μας έχουν δηλητηριάσει και μας έχουν κάνει να έχουμε χάσει την αίσθηση και την ανάγκη αυτού του κόκκου. Δια τούτο χρειάζεται ένας αγών εξυπαρχής δια την ανάκτηση του χαμένου θησαυρού. Ένα μεγάλο τόλμημα, ένα ισχυρό πείδημα, αποφασιστικό και γενναίο. Εις τας αιωσφορικάς κοσμοκρατορίας της μηχανής, της ύλης, ακόμη και της απλής ιδέας, οφείλουμε να αντιτάξουμε στεναρά την βασιλεία της πίστεως. Ο Ιησούς στην εποχή αυτήν της Νέας Βαβέλ περιμένει εναγωνίως από τους μαθητάς του την βασιλεία του κόκκου της συνάπεως. Μπορεί ίσως να είμεθα κοφή, τυφλή, χολή όπως πολλοί άνθρωποι του Ευαγγελίου. Μπορεί να είμεθα παραλυτική και λεπρή. Μπορεί να είμεθα συγκύπτωτες και αιμορροούντες. Μπορεί ακόμη και νεκρή να είμεθα. Ο Κύριος μας λέγει δεν πειράζει. Για ένα πράγμα μόνον διαρωτάτε. Ελθόν άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Για ένα πράγμα παρακαλεί με πόνον και στεναχμούς αλαλήτους, ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Και ένα πράγμα ζητεί, να του ζητάμε κάθε ημέραν όλοι εμείς, πρόσθεση μην πίστην.
Ένα από τα παράδοξα του Ευαγγελίου, λέει ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, είναι και η φράση σε εκείνη του Ιησού Χριστού: «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών». Μιλάμε για την βασιλεία των παιδιών, λοιπόν, μιλώντας για τη βασιλεία του Θεού, φιλιακρότες. Το εκπληκτικό είναι ότι η βασιλεία του πυρός και της μαχαίρας, όπως είδαμε στη χθεσινή μας εκπομπή, είναι συγχρόνως βασιλεία μικρών παιδιών. Μετά από τη δυναμική και συγκλονιστική διδασκαλία περί του κόκκου της συνάπειος, έρχεται ο ίδιος ο Χριστός να μας υποδείξει να γίνομαι σαν τα μικρά παιδιά. Αλλά πώς είναι δυνατόν να είναι κανείς ένα μικρό παιδάκι και συγχρόνως να ρίπτει τα όρη στην θάλασσα? Είδου ένα από τα βαθύτερα μυστήρια του χριστιανισμού, μία από τας μυστηριώδεις αντιθέσεις που κρύβει η νέα θρησκεία και συγχρόνως μία από τας σπουδαιότερας αποκαλύψεις του Ευαγγελίου. Οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές μας παρέδωσαν δύο περιστατικά τα οποία περικλείουν τη νέα αυτήν παράδοξων διδασκαλίων και τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Πρώτον, όταν οι μαθηταίοι ρώτησαν τον διδάσκαλον τι σαραμίζονε στην εν τη βασιλεία των ουρανών. Δεύτερον, ότε προσυνέχθη η αυτοπαιδεία ή να επιθεί αυτής τα σχήρας. Εις τα δύο αυτά περιστατικά υφαίνεται η καινή διδαχή περί της βασιλείας των παιδιών, ένα από τα πλέον πρωτότυπα σημεία της χριστιανικής διδασκαλίας. Εις την πρώτη περικοπή, στην ερώτηση των μαθητών ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος εις την καινούργια βασιλεία, ο Κύριος απαντά με τρεις θεμελιώδεις προτάσεις. «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ως της ταπεινώσει αυτών ως το παιδίον τούτο, ούτως μίζον εις την εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως της δέξετε παιδίον τι ούτων εν επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε». Και εις την δευτέραν περικοπήν, όταν του έφεραν τα μικρά παιδεία δια να τα ευλογήσει, προσέθεσε δύο ακόμη βασικάς ενίας. «Τον τι ούτων εστί η βασιλεία των ουρανών. Ως εάν μη δέξετε την βασιλεία του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν». Εις τας δύο αυτάς περικοπάς ο Θεάνθρωπος νομοθετεί τέσσερα ουσιώδη σημεία: να γίνομεν σαν τα παιδιά, να ταπεινωθώμεν σαν τα παιδιά, να δεχόμεθα τα παιδιά εν το ονόματι του, να δεχόμεθα την βασιλεία του σαν παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώτη περικοπή αρχίζει με το βεβαιωτικό αμήν. Αυτό σημαίνει ότι ο διδάσκαλος δεν πρόκειται να είπε κάτι γενικών και αόριστον, ούτε κάτι που αφορά ένα μόνο άνθρωπο, ούτε μία ιστορία ή μία παραβολή, αλλά θα εξαγγείλει μία αλήθεια γενικού κύρους. Και επακολουθούν τα δύο πρώτα ρήματα: «Στραφείτε και γέννηστε». Τι σημαίνει «στρέφομαι»? Ότι και σήμερα αλλάζω κατεύθυνση του σώματος ή της ψυχής, αλλάζω φρόνημα ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η βασική έννοια όλης Καινής Διαθήκης. Στροφή, αλλαγή, μετάνοια. Δεν μας λέγει απλώς «κάνε κάποιο καλό», αλλά «άλλαξε», «γίνε». Αυτό είναι το νόημα του χριστιανικού υπαρξισμού. Και εις το προκείμενον θέμα απόκτησε το παιδικό φρόνημα, την ψυχική διάθεση του παιδιού. Ζήσε εις την ειδική του ατμόσφαιρα. Αλλά ποιο είναι αυτό το παιδικό φρόνημα, φιλιακρότες? Το παιδάκι είναι ξένο προς την δοξομανία, προς τας αξιώσεις και τας φιλοδοξίας κατά κανόνα. Είναι ταπεινό. Συγχρόνως είναι άπλαστον και αφελές, άκακον και αθώων. Έχει εκείνη τη χαριτωμένη και υπέροχο απλότητα που αποτελεί το μεγαλείον του. Ακόμη είναι αμνησίκακον και απονήρευτον, άγευστον των ανδρικών παθών και αρρωστημάτων κατά τον οργένη. Από τα δάκρυα μεταπίπτει αμέσως εις το γέλιο. Επιπλέον, το μικρό παιδί έχει εμπιστοσύνη και ευπίθειαν. Ανοίγει την καρδιά του, προσφέρεται, παραδίδεται. Πηγαίνει όπου στάλει, ρίπτεται στην αγκάλι της μητρός του. Ερευνά και ερωτά διόλα, χωρίς ορθολογισμούς, με εμπιστοσύνη πολύ. Όπως το περίφημο εκείνο παιδί της Παλαιάς Διαθήκης, ο Σαμουήλ: «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει». Το μικρό παιδί δεν έχει τον τύφων, την υπερηφάνεια δηλαδή, και όλα εκείνα τα βάρη τα οποία κατά το αρχαίο νεκρικών διάλογων συνιστά ο πυλωρός της άλλης ζωής να αποθέσουν όσοι θέλουν να εισέλθουν εις αυτήν. Όσοι είναι γονείς έχουν πείρα αυτής της χαριτωμένης παιδικής ψυχολογίας. Προσθέτω και εγώ μερικά πολύ απλά περιστατικά από την ειδική μου ιερατική πείρα, λέει ο πατήρ Ηλίας, από τα μικρά παιδάκια που έρχονται να μου φιλήσουν το χέρι. Ένα τέτοιο παιδάκι μόλις είχε αγοράσει ψωμί και το εκρατούσε σφιχτά στα χέρια του. Μου εφίλησε το χέρι και με ρωτά «θέλεις ψωμάκι?».
εδώ μια πολύ απλή αλλά πολύ ουσιαστική ερώτηση. Άλλο παιδάκι στην πρώτη γνωριμία με ρωτά «Πού πας» και πάλι μια τόσο απλή αλλά τόσο θεμελιώδης ερώτηση. Τρίτο παιδάκι με ρωτά με λαχτάρα «Έχεις εικονίτσα» Τέταρτο με χαιρετά «Γεια σου» χωρίς τύπους και πρωτόκολλα. Και ένα τελευταίο που ήταν μέσα εις ένα περιβόλι και ήταν κλειδωμένη η αυλόπορτα μου φωνάζει «Έλα να σου φιλήσω το χεράκι». Ανεπιτίδευτες φράσεις χωρίς καμία εθιμοτυπία. Γεμάτης απλότητα αλλά και ουσιαστικότητα. Τρομερά απλές αλλά και βαρισίμαντες. Ιδού τώρα πώς ζωγραφίζει την παιδική αυτή ψυχολογία ο μέγας ψυχολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και γαρπάντων των παθών καθαρεύει η ψυχή του παιδίου. Της λελυπικόσιν ούμνηση κακή, αλλά ως φίλης προσέρχεται. Και όσα αν παρά της μητρός μας τυχθεί, ταύτην επιζητεί και πάντων αυτήν προτιμά. Καν την βασιλίδα δείξεις με τα διαδήματος, που προτίθησιν αυτήν της μητρός ράκια περιβεβλημένης. Το γαρικίον και αλότρεον ου παινία, ου πλούτο, αλλά φιλία διαγινός κινείδε. Και τον αναγκαίον ουδέν πλέον επιζητεί, αλλά όσον εμπλιστείνε του μαστού και αφίσταται της θηλής. Το παιδίον ου λυπείται εφής ημείς, ίον επιζημία χρημάτων και της θείου της. Ουχέρι πάλιν εφής ημείς της επικύρης των φθαρτών, δηλαδή τούτης, ουκ επτόητε προς κάλλη σωμάτων. Αλλά και ένας μεταγενέστερος ερμηνευτής σχολιάζει εποφελούμενος διάφορα γραφικά χωρία. Παιδίον σημαίνει κατά την άπλαστον ταπεινοφροσύνην ως ο Παύλος φύσιν, αδελφοί μη παιδεία γίνεστε τες φρέση, αλλά την κακή ανυπιάσετε. Η αναγενώσα ημάς χάρις μεταβάλλει ημάς εις παιδεία ουχή τες φρέση, ουχή ευαπάτητα, παντή ανέμω τις διδασκαλίες περιφερόμενα, ουχή καθήμενα εν τες αγορές και παίζοντα, αλλά επιποθούντα το λογικόν άβολον γάλα, επιρρύπτοντα πάσαν την μέρημναν αυτών εις τον εν ουρανής πατέρα, υπό επίτροπον και οικονόμων διατελούντα, και ταπεινά ως τα παιδεία, τα οποία δεν κρατούν εις απόστασιν του συνομήλικας, ουδέ τηρούν τους τύπους της τιμής, αλλά αναστρέφεται και συμπέζει το παιδί του ευγενούς με το παιδί του επέτου. Αυτό το μικρό παιδί είναι το υπόδειγμά μας. Ας μην το λησμονούμε. Είναι ο μεγάλος μας οδηγός. Είναι ο δρόμος μας δια την βασιλείαν. Αυτό το παιδικό φρόνημα της τόσης αφελότητος αλλά και της τόσης δυνάμεως είναι το εισιτήριο της βασιλείας των ουρανών. Είναι ο απαραίτητος όρος δια να εισέλθαμεν εις αυτήν όπως διατυπώνεται εις τους μακαρισμούς. Μόνο όποιος ατενήσει και ποθήσει την Βασιλεία του Θεού σαν παιδί τριών ετών, αυτός θα γίνει δεκτός εις αυτήν. Απλά ταπεινά στοργικά, με την ανοιχτή καρδιά του νηπίου, η οποία όμως έχει κάτι από την ετοιμότητα του στρατιώτου, ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού κατά των ψαλμών. Σας προσέξομεν την σκηνοθεσία των δύο ευαγγελικών περιστατικών. Περιέχει πολύ χαρακτηριστικάς λεπτομερίας. Εις το πρώτον γεγονός, όταν οι μαθηταίοι ρώτησαν τι σαραμίζουν εις την, ο Κύριος δεν ηρκέστη εις την περίφημον δια των λόγων απάντησήν του, αλλά με τον συνήθι εποπτικών του τρόπων, προσκαλεσάμενος πεδίων, έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών, κατ' άλλον Ευαγγελιστή παρέ αυτό, εναγκαλισάμενος αυτό και ετρείς αυτέ θεϊκέ χειρονομίε δίδουν ιδιαίτερα έμφαση εις το θέμα. Και το ότι έβαλε το παιδί εν το μέσο αυτών και το ότι το επήρε κοντά του και το ότι το ενιγκαλίστη και τα τρία αυτά υπογραμμίζουν εντόνως την σημασία της μεγάλης του εξαγγελίας. Αλλά και το δεύτερον βιβλικών επεισόδιων έχει μερικά αξιοπρόσεκτα σκηνικά.
Όταν οι γονείς έφεραν τα παιδιά των εις των διδάσκαλων, δια να τα ευλογήσει, οι μαθηταίους γνωστών τους εμπόδισαν. Τότε ο Ιησούς ηγανάκτησε, δηλαδή εστονοχωρήθη και διαμαρτυρήθη εντόνως, και εν συνεχεία εναγκαλισάμενος κατηβλώγει αυτά, επιθύστας χείρας επ' αυτά. Και τα τρία αυτά ρήματα, τόσον έντονα και τόσον εκφραστικά, τονίζουν και εξαίρουν την βασικότα την σημασία που ηθέλησε να αποδώσει ο Κύριος εις το γεγονός. Κάτι τέτοια παράδοξα ήθελε να μας φέρει εις την γην ο ενανθρωπίσας Θεός. Δι' αυτό έκαμε το μεγάλο τόλμημα της ενσαρκώσεως, δια κάτι μεγάλο, πολύ μεγάλο, δια μίαν ριζικήν αλλαγήν, δια μίαν ουσιαστικήν επανάστασιν, όχι δια τα εύκολα και δια τα κοινά, τα συνηθισμένα και τα τετριμένα. Εις μίαν τέτοιαν βαθίαν και ριζικήν αλλαγήν καλεί και ημάς σήμερα, εις την εποχήν αυτήν του τόσου πληθωρισμού της γνώσεως, της τέχνης, της πάσης φύσεως τεχνικής, των τόσων εφευρέσεων και των τόσων κατακτήσεων. Σήμερα, όπου η πολλή σοφία καταντά μορία, σήμερα καλούμεθα να εύρωμεν την μορίαν εκείνην, η οποία είναι η αληθινή σοφία. Δεν αρκεί προς τούτο να γίνομεν απλοί και ταπεινοί, απονήρευτοι και αθώοι. Αυτά βέβαια είναι απαραίτητοι προϋποθέσεις, αλλά δεν αρκεί αυτό. Το ουσιώδες είναι να δεχθούμε την Βασιλεία του Θεού σαν παιδιά. Με ανοιχτές καρδιές, με απέραντον εμπιστοσύνη, με ολόκληρον την ψυχή μας και τη θέλησή μας και τη δύναμή μας, με πόθο και λαχτάρα, με πείνα και δίψα, τρέχοντες και σκυρτώντες σαν μικρά παιδιά, χωρίς επιφυλάξεις και αμφιταλαντεύσεις, ορθολογισμούς και σκεπτικισμούς, χωρίς κρατούμενα. Αυτή την ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Ιησού με την πρωτόγνωρη απλότητα και την εγκάρδιον οικειότητα μας φανερώνουν και δύο εσχατολογικά ως είπομεν τεμάχια της Καινής Διαθήκης. Όταν ο Αναστάς εφανερώθη εις τους μαθητάς του εις την όχθην της Τιβεριάδος, τους προσφωνεί παιδεία και τους ερωτά μη τι προσφάγιον έχετε. Ο Θεός του ουρανού περιπατεί εις τον Ιγέλον και απευθύνει την πιο απλή ερώτηση προς εκείνους που θέλει να είναι παιδεία. Έτσι εγκαθιδρύει την βασιλεία του ο θριαμβευτής του θανάτου και ο αγαπημένος του μαθητής, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, εις μίαν μεγάλην στιγμήν, όταν έβλεπε να πλησιάζουν οι κατακλυσμικοί καιροί των αιρέσεων και των σκανδάλων, γράφει στην επιστολή του «Παιδεία εσχάτη ώρα εστί». Είναι σαν να τους λέγει ότι οι χήμαροι του Αντιχρίστου θα αντιμετωπιστούν με τις απλές παιδικές ψυχές, με τις αγκάλες που είναι πάντοτε ανοιχτές εις τον ερχομό της Βασιλείας του Νυμφίου. Αυτές οι ψυχές θα τον υποδεχθούν και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Βασιλεία του Θεού είναι και βασιλεία αγάπης, φίλοι ακροατές. Καιρός είναι να είδαμε λοιπόν την βασιλεία του Θεού και ως βασιλεία αγάπης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε μίαν εύκολον δεοντολογίαν. Το βασικό που χρειάζεται είναι το θεμέλιο της οντολογίας. Και επ' αυτού η Καινή Διαθήκη μας παρέχει μία πρώτη μεγάλη βάση. Μας δίδει το μεγάλο εκείνο ορισμό ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη, δι' αυτό ζητεί την αγάπη. Είναι η αγάπη η ενυπόστατος αγάπη. Είναι η άπειρος πηγή της ακενότου αγάπης. Είναι ο πλούτος της χριστότητος και της μακροθυμίας. Είναι ο ήλιος ο οποίος εκπέμπει μια συνεχή ακτινοβολία και προσφέρει τα δωρήματά του προς πάντας. Είναι ο διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Είναι ο πατήρ του ελαίους και των νυχτηρμών. Εξού παν δώρημα τέλειον και πάσα δόσης αγαθή. Είναι εκείνος ο οποίος ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ανοίγει την χείρα του και επιπλά παν ζώων ευδοκίας. Είναι ο Χριστός στη σύμπαση, ο πανάγαθος και πανικτήρμων, ο οποίος ξεχύνει τα ελέη του αδιαλείπτος προς κάθε κτίσμα. Και ο πρώτος κύκλος εις τον οποίον ο άπειρος Θεός ξεχύνει την αγάπη του είναι ο κύκλος της Αγίας Τριάδος. Αγία Τριάς είναι η τελεία κοινωνία της αγάπης. Είναι η πλήρης αμοιβαιότης και αλληλοκατανόησης των τριών θείων προσώπων.
Ο ίδιος ο Κύριος, εις την τελευταία του προσευχή που ανέπεμψε εδώ εις την γην, προς τον Πατέρα του μας εφανέρωσε αυτή τη μεγίστην και σωτηριώδη αλήθεια, καθώς η Πάτερ εν εμή καγώ εν σύ. Μας επεκάλυψε αυτό το μέγα μυστήριο της τελείας αγάπης των τριών προσώπων. Αυτή την περιχώρηση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, η οποία έχει ως ξεχύλισμα την αγάπη κατόπιν προς τα έξω. Και ειδού μια μεγάλη τι αυτή πράξη αγάπης είναι η δημιουργία του κόσμου. Το ξεχνούμε αυτό πολλές φορές, ότι η δημιουργία είναι μια υπέροχος πράξης αγάπης. Είναι ο πόθος του δημιουργού να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα κτίσματα, κοινωνά και μέτοχα της ειδικής του απεράντου μακαριότητος. Δι' αυτό όταν ενθυμούμεθα την δημιουργία, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι μια πράξη απλώς που έφερε εις την ύπαρξη το ένα ή το άλλο πλάσμα, αλλά είναι μια πράξη μεγαλειώδους αγάπης, μια υπερβολή αγαθότητος, ένα ξεχύλισμα αυτού του ωκεανού, διε να σκορπίσει τα πλούτη της αγάπης του, αλλά και με τη δημιουργία δεν σταματά το ρεύμα της απείρου αγάπης. Έχουμε συνέχεια. Είναι λοιπόν μετά η Θεία Πρόνοια η συνεχής αυτή εκδήλωσης και έκχυσης της Θείας Αγάπης προς όλα τα πλάσματα. Μέχρι τα στρίχα της κεφαλής μας, μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια του υλικού κόσμου, εκτείνεται αυτή η Θεία Αγάπη, μέχρι τα κρίνα του αγρού και τα μικρότερα πετεινά του ουρανού. Είναι κάτι το απίστευτον και ασύλληπτον ότι ο άπειρος κυβερνήτης του σύμπαντος σκέπτεται, φροντίζει και προνοεί δια το τελευταίο χορταράκι, δια τον τελευταίο σπουργίτη, δια τον τελευταίο εγκληματίαν, δια τον τελευταίο βλάσφημον και εκδηλώνει με όλους τους τρόπους αυτά τα ιερά του αισθήματα. Αλλά και πάλι το ρεύμα της Θείας Αγάπης δεν περιορίζεται έως εδώ. Έχει και πολλές άλλες φάσεις ασυγκρίτως σπουδαιότερες και συγκινητικότερες. Είναι η ενανθρώπισης, ο μεγάλος σταθμός στην ιστορία της Θείας Αγάπης. Αυτό το επίσης ασύλληπτο και ανερμήνευτο μυστήριο. Είναι αυτό το οποίο πολύ χαρακτηριστικά εκφράζεται και στην Αγία Γραφή και στην Θεολογία ως κένωσης του Θεού. Δεν υπάρχει άλλη λέξης διά να το εκφράσει κανείς αυτό το πράγμα. Ο Θεός αφήνει το μεγαλείο του και ενδύεται το ένθυμα του ταπεινού ανθρώπου, του αμαρτωλού αυτού πλάσματος. Και όχι απλώς ενδύεται, αλλά κατόπιν φτάνει εις τον Σταυρόν, δια να ανακεφαλαιώσει εκεί τα πάντα, επάνω εις το ξύλον του Σταυρού, μέσα εις το αίμα της θυσίας του. Το μυστήριο της εν Χριστώ οικονομίας είναι μυστήριο ανεκφράστου αγάπης. Είναι η πορεία του καλού Σαμαρίτου προς τον πληγωμένον. Είναι το τρέξιμο του καλού ποιμένος δια να έβρει το απολωλός. Είναι η αγκαλιά του Πατέρα, ο οποίος υποδέχεται διαρκώς τον άσωτο. Είναι ολόκληρος η ζωή του Κυρίου, ο οποίος διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντας και τρέφων πάντας και ανιστών τους πάντας, ή να ποιήσει ημάς οι μόρφους της εικόνος της δόξης αυτού. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Εις αυτή την λέξη εκφράζεται και πάλιν το ανέκφραστον μυστήριο της απείρου θεϊκής συγκαταβάσεως δια των κόσμων τούτων. Αλλά έχουμε και συνέχειαν. Η ενανθρώπισης και η σταύρωσης δεν ετελείωσαν το καιρό εκείνο. Και πάλι η Θεία Αγάπη εφεύρε νέους τρόπους δια να συνεχίζεται αυτή η κένωση εις τους αιώνας. Να συνεχίζεται τρόπον τεινά και η ενανθρώπισης και η σταύρωσης εις μίαν συνεχή βασιλείαν αγάπης επί της γης, η οποία ονομάζεται Εκκλησία. Μήπως κάθε ημέρα δεν συνεχίζεται η σάρκωση του Χριστού εις το θυσιαστήριον? Κάθε ημέρα δεν σταυρούται, δεν προσφέρει το αίμα του εις κάθε θείαν λειτουργίαν επάνω εις ένα Γολγοθάν? Δεν γίνεται κάθε ημέρα ο προσφερόμενος και διαδιδόμενος δια να μας στρέψει? Δι' αυτόν τον λόγον ίδρυσε το Πανοδοχείον της Εκκλησίας, αυτό το σταθμόν των πρώτων βοηθειών, αυτή την κοινωνία της αγάπης, αυτήν την αδελφότητα εν Χριστώ, όπως ονομάζεται η Εκκλησία. Γιατί? Δια να έχει μυρίους τρόπους να σκορπίζει την αγάπη του και να προσφέρει πάντοτε έλεον και ίνων, ή μάλλον το αίμα του το τίμιον προς όλους μας. Και δεν ίδρυσε απλώς ένα οίκον θεϊκόν την Εκκλησία, αλλά από εμάς τους ανθρώπους απετέλεσε το σώμα του, το μυστικό σώμα του. Μας έκαμε μέλη του σώματος αυτού, εκ της αρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Μας έκαμε τέκνα του.
Μας έκαμε αδελφούς του, μας έκαμε κληρονόμους, μας έκαμε ομοτραπέζους εις αυτήν την καινούργια βασιλεία που ίδρυσε, και ακόμη μας έδωσε μέσα εις αυτήν την κοινωνία της αγάπης το πνεύμα του, το Άγιον και ζωοποιών ως μίαν διαρκήν πνοήν της θεϊκής του μεγάλης αγάπης, ως μίαν συνεχή φωνήν της αγάπης του μέσα μας, η οποία διαρκώς κράζει το Αβά Πάτερ Θεέ. Μας έδωσε αυτόν τον στεναγμό της αγάπης του μέσα στις καρδιές μας, το παράκλητον πνεύμα, αυτόν τον αραβόνα, αυτήν την υπόσχεση ότι είναι πάντοτε παρόν αυτός, η ενυπόστατος αγάπη. Έτσι, όταν λέμε βασιλεία της αγάπης, φίλοι ακροατές, πρέπει να εννοούμε τη βασιλεία του Θεού της αγάπης, την κυριαρχία της εν υποστάτου αγάπης, η οποία εσκήνωσεν εν ημίν, ήλθε και εγκαθιδρύθη εις αυτόν τον πλανήτη, ο Χριστός δηλαδή. Επομένως, ο χριστιανισμός είναι βασιλεία αγάπης. Εάν ο Θεός είναι η αγάπη και το καθίδρυμα αυτό που έχει ιδρύσει εδώ επί της γης είναι η βασιλεία της αγάπης, έδωσεν αγάπη και ζητεί την αγάπη. Καθώς αγάπησα ημάς, είπε, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Είναι αυτό το θαυμαστό κύκλωμα της αγάπης. Ξεκινά από την γένωση του Θεού και οδηγεί στην θέωση του ανθρώπου. Και όλα αυτά είναι ένα κύκλο θεϊκής αγάπης. Ο άνθρωπος καλείται να ομοιωθεί προς τον Θεόν, να επανέλθει εις το κατοικώνα, να ανέλθει εις τα ύψη του ουρανού από την κλίμακα αυτή της αγάπης, βαδίζοντας το δρόμο που λέγεται αγάπη. Δι' αυτό μας λέγει ότι βασικών στοιχείων της νέας αυτής καταστάσεως, θεμελιώδες γνώρισμα των πιστών του, των μαθητών του, είναι αυτό. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέστε. Διότι άραγε το τονίζει τόσο πολύ. Τι ακριβώς είναι αυτή η αγάπη? Μήπως μπορούμε να την ειδούμε κάπως καλύτερα, να επιχειρήσουμε μίαν μικράν ανάλυση? Η αγάπη, λέει ο Πατριλίας, όπως μας τη δείχνει η Γραφή και η ζωή του Κυρίου, είναι ένα άνοιγμα της ψυχής μας, μια διεύρυνση του στενού ορίζοντος του εαυτού μας, του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος είναι κλειστός. Ένα ξεπέρασμα αυτού του αμπαρωμένου εαυτού μας. Μια πλάτινση της καρδίας και εν γέννη του ψυχικού μας χώρου εις ένα ευρύτερον ορίζοντα. Αγαπώ σημαίνει συντρίβω τα τείχη του εγωκεντρισμού. Δεν ζητώ τα εμάυτου, αυτού, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Ο άνθρωπος ο αγαπών ανοίγεται εις μία νέα διάσταση. Δια τούτο κατανοεί και ανακαλύπτει τον πλησίον του, τον πριν άγνωστον και μακρινόν. Τον ανακαλύπτει, τον αισθάνεται, τον ζει, τον προσεγγίζει, τον παίρνει στον ώμο του σαν καλό Σαμαρίτης, τον βαστάζει ως κάτι ειδικό του, ως το είναι του, τον αγκαλιάζει συνεχώς. Τα χωρία προσλαμβάνεστε αλλήλους, αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, είναι χαρακτηριστικά εν προκειμένο, και δια τούτο αγάπη είναι μία συνεχής προσφορά, ένα συνεχές δόσιμο, όχι πρωτίστως εξωτερικών πραγμάτων τα οποία είναι έξω από εμάς. Βεβαίως οφείλουμε να δίδουμε και τα χρήματά μας, αλλά τον εαυτόν μας πρωτίστως. Από εκεί ξεκινά όλη αυτή η υπόθεση, από το δόσιμο του εαυτού μας, των σπλάχνων μας, των αισθημάτων μας,
και αυτό φέρνει και τα άλλα στη συνέχεια. Δια τούτο η αγάπη είναι μια ενεργητική, δυναμική, δημιουργική φορά του όλου ανθρώπου προς τα έξω, προς τον πλησίον, και αυτή όλη η τάση της ψυχής κορυφούται εις το σημείο που λέγεται θυσία. Είναι η ηρωική πλευρά της αγάπης, το υπέρ των αδελφών της ψυχάς τιθένε. Δεν έχει πλέον όρια, η αγάπη δεν περιορίζεται κάπου, δεν μπορεί να κλειστεί σε κάτι στενό, αλλά φτάνει στα πιο ακραία σημεία. Θυσιάζεται, προσφέρεται, καταναλύσκεται. Δια τούτο και η αγάπη δεν είναι απλώς μία αρετή ή ένα απλό καθήκον ή ένα συνέστημα. Οι τρεις αυτές λέξεις κάτι μας λέγουν δι' αυτών των θησαυρών, αλλά δεν μπορούν να μας πουν το βαθύτερο νόημα του θησαυρού. Ούτε οι λέξεις αρετή, ούτε οι λέξεις καθήκον, ούτε οι λέξεις συνέστημα. Είναι κάτι γενικότερο, μια γενική πνευματική κατάσταση, η οποία θέτει η σκήνιζην όλα στα ψυχικάς μας δυνάμεις. Έχει απέραντες διαστάσεις. Δι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της αγάπης. Κάτι θέλουν να πούν αυτές οι τέσσερις λέξεις. Είναι λοιπόν μια γενική πνευματική κατάσταση του όλου ανθρώπου και συγχρόνως μια βασική και θεμελιώδης πνευματική πραγματικότης. Είναι το θεμέλιον, το έδαφος των ψυχικών, εις το οποίον στηρίζονται εάλε αρετέ. Τα άλλα πνευματικά προϊόντα του ανθρώπου δια τούτο είναι και μια βαθιά και ριζική πραγματικότης, όχι κάτι επιπόλαιον, δευτερεύων και επουσιώδες. Αλλά είναι το είναι μας, το ψυχικόν, το βαθύτερον, το κλίμα της ψυχής, η ατμόσφαιρα της ψυχής, που δίδει τον τόνον εις όλον τον ψυχικό μας κόσμο και εις όλας τας ενεργίας. Όσο είναι μεγάλο και βασικό αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι μεγάλη και η ρίζα του. Ποια είναι αυτή η ρίζα της αγάπης? Ο ίδιος ο Απόστολος, ο οποίος μας απεκάλυψε τόσα μεγάλα μυστήρια δια της ζωής του και της διδασκαλίας του, μας λέγει το μεγάλο εκείνο σύνθημα: πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Φαίνεται ότι η μυστική ρίζα του μεγάλου αυτού φυτού της αγάπης είναι η πίστης, αυτή η μεγάλη δύναμη. Δια τούτο και ο Άγιος Ιγνάτιος επαναλαμβάνει κάτι παρόμοιο: αρχή μεν πίστης, τέλος δε αγάπη. Τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα, αχώριστα. Εδίω αυτέ μεγάλε δυνάμεις ευρίσκονται εις μίαν συνεχή αλληλουχίαν και αλληλεξάρτησιν. Εάν η πίστης είναι μία έξοδος από τον εαυτό μας, μία δυναμική φορά προς κάτι άλλο πιο μεγάλο, πιο δυνατό, συνέχεια αυτής, καρπός αυτής της δυνάμειος είναι η αγάπη, η οποία ολοκληρώνει αυτή τη βασική ψυχική λειτουργία του ανθρώπου. Όποιος δεν έχει ζώσαν πίστην, δεν μπορεί να έχει ενεργόν αγάπην. Αυτή τη βασικότητα της αγάπης, το πρωτίον της αγάπης, το βλέπουμε να αναπτύσσεται με ορισμένες βασικές ενίας, αφενός εις τα Ιερά Ευαγγέλια και αφετέρου εις των Απόστολων Παύλων. Ας ειδούμε μερικά τέτοια βασικά χωρία. Εάν εις τους συνοπτικούς Ευαγγελιστάς η αγάπη ονομάζεται πρώτη εντολή, εις τον Ιωάννην ονομάζεται η καινή εντολή. Και τα δύο είναι χαρακτηριστικά. Είναι η πρώτη και μεγάλη και είναι πάντοτε η καινούργια εντολή του Θεού. Εις τα χωρία αυτά βλέπουμε και τα εξής επίσης χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την αγάπη.
Διαμένει την αγάπη προς τον Θεό, τονίζει η πρώτη εντολή τα περίφημα εκείνα εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύου σου, που δείχνουν το μέτρον της αγάπης, τα όρια τα απέραντα θα έλεγε κανείς αυτής της καταστάσεως, όχι με τμήμα του εαυτού μας, με μίαν μόνον ψυχικήν πλευράν, αλλά να αγαπόμεν με ολόκληρον το είναι μας και με όλην την έντασή μας. Εις δε την δευτέραν εντολήν της προς τον πλησίον αγάπης, έχομεν επίσης το υπέργον εκείνο μέτρον που μας λέγει να αγαπόμεν τον πλησίον μας όπως τον εαυτόν μας. Και πάλι βλέπουμε τις ευρύτατες διαστάσεις της μεγάλης αυτής καταστάσεως. Εις άλλο σημείο του Ευαγγελίου έχουμε την περίφημον εκείνη περικοπήν, εις την οποία βλέπουμε ότι η αγάπη είναι το βασικό κριτήριο της μελούσης κρίσεως. Η αγάπη με τη χριστοκεντρική της βάση, η αγάπη η οποία βλέπει τον άνθρωπον ως τον Χριστόν και ως τιούτον τον τρέφει, τον ενδύει, τον επισκέπτεται πάσχει δι' αυτόν. Και δια τούτο θα κριθούμε βάσει αυτού του μεγάλου κριτηρίου εις την δευτέρα παρουσία του Θεού. Αντίστοιχα είναι και τα όσα μας προσφέρει ο Απόστολος Παύλος, ο μεγάλος ημνητής της αγάπης, ο οποίος με τη φλόγα του Αγίου Πόθου του μας ζωγράφησε μερικά από τα γνωρίσματα της μεγάλης αυτής αρετής. Έτσι, από το ένα μέρος μας τονίζει ότι η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, η εκπλήρωση, η ανακεφαλαίωση του νόμου και των αρετών, και από το άλλο μέρος μας τονίζει ότι είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, δηλαδή ο κρίκος ο οποίος συνδέει όλα στα σαρετά εις μίαν θαυμασίαν τελειότητα και αρμονίαν. Εις δε την περίφημον εκείνην περικοπήν που ονομάστηκε ο ύμνος της αγάπης, έχει τρεις χαρακτηριστικές λέξεις που θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε εδώ, αφήνοντας όλο τον άλλο πλούτο της σχετικής περικοπής. Καταρχήν μας λέγει ο Παύλος ότι η αγάπη είναι η καθυπερβολήν οδός, η κατεξοχήν οδός του ανθρώπου, όχι απλώς αρετή ή καθήκον, αλλά η κυρία οδός την οποία καλούμεθα να βαδίσουμε. Δεύτερον μας λέγει ότι είναι η μείζον των αρετών. Και τρίτον λέγει εκείνο το καταπληκτικό, ότι και αν έχουμε τα σπουδαιότερα ψυχικά προσόντα, εάν δεν έχουμε αυτήν, όχι απλώς ουδέν ωφελούμεθα, αλλά προσθέτει ο Παύλος ουδέν ημί. Ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος χωρίς αυτό το απαραίτητο, περιπίπτει εις την ανυπαρξίαν, δεν είναι πλέον κάτι το «ον». Ο Παύλος είναι απόλυτος, κατηγορηματικότατος εις αυτό το θέμα και εις αυτήν την βάση οικοδομεί το έργο του, τον αγώνα του, αλλά και τη θεολογία της αγάπης, επαναλαμβάνοντας 77 φορές αυτή τη μεγάλη λέξη, δια να δείξει όλες τις αποχρώσεις της, όλες τις πλευρές της, όλες τις απόψεις αυτού του θαυμαστού φαινομένου που είναι το σύμβολο του χριστιανισμού. Thank you.
εδώ θα σας αφήσουμε για